κατά την συνένωση του πρώην ΤΣΕΑΠΣΟ με το ΙΚΑ, δηλαδή του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, προβλέφθηκε ότι οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι μέχρι 31 Εβδόμου του 2007 είχαν ασφαλιστικό δεσμό με το ΤΣΕΑΠΣΟ, από 1 Οκτώβου του 2007 και μετά, σε συνεταιριστικές οργανώσεις θα ασφαλίζονται και θα συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΤΣΕΑΠΣΟ. Καταρρητή δε πρόβλεψη, υπάγονται στον κανονισμό βαρέων ανθυγιεινών επαγγελμάτων οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων. Πρώτον, οι ασφαλισμένοι με έναρξη ασφαλιστικού βίου μετά την 1/1/1993, δηλαδή οι νέοι ασφαλισμένοι, οι οποίοι κατά την ένταξη του ΤΣΕΑΠΣΟ στο ΙΚΑ ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΣΕΑΠΣΟ, εφόσον φυσικά απασχολούνταν σε εργασίες ή ειδικότητες που εντάσσονται στον κανονισμό των βαραίων ανθυγιεινών επαγγελμάτων, με την πρόβλεψη φυσικά της ανάλογης αύξησης φορών του κλάδου κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Και δεύτερον, οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης του ασφαλιστικού τους βίου, που μετά την ένταξη του ΤΣΕΑΠΣΟ στο ΙΚΑ θα προσλαμβάνονταν σε συνεταιριστικές οργανώσεις, εφόσον και αυτοί απασχολούνταν σε εργασίες ή ειδικότητες που εντάσσονται στα βαρέα ανθυγιεινά. Με τον τρόπο αυτό, οι μόνοι που δεν εντάχθηκαν στον κανονισμό των βαρέων ανθυγιεινών ήταν οι ασφαλισμένοι με έναρξη ασφαλιστικού βίου πριν την 1/1 του 1993, δηλαδή οι παλιοί ασφαλισμένοι που κατά την ένταξη του ΤΣΕΑΠΣΟ στο ΙΚΑ απασχολούνταν σε συνεταιριστικές οργανώσεις και είχαν ήδη ασφαλιστικό δεσμό με το ΤΣΕΑΠΣΟ. Για την κατηγορία αυτή των εργαζόμενων, ακόμα και αν απασχολούνταν σε εργασίες και ειδικότητες που υπάγονταν στα βαρέα ανθυγιεινά, δεν προβλέφτηκε υπαγωγή μετά την Ένωση. Η διαφοροποίηση αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή δεν προκαλούσε ανισότητα, δεδομένου ότι οι συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις του ΤΣΕΑΠΣΟ ήταν ευνοϊκές, με αποτέλεσμα να επιτυχάνεται ισότιμη αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατηγορίας των εργαζόμενων. Όμως, οι νομοθετικές παρεμβάσεις από το 2010 και μετά είχαν ως συνέπεια την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ανασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Με το νόμο 4336/2015, μετά το 2022, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όλων των ταμείων είναι ενιαία. Ενώ από τις διατάξεις αυτές και σωστά εξαιρέθηκαν οι ασφαλισμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν κατά 5 έτη νωρίτερα. Οι παλιοί εργαζόμενοι σε συνεταιρισμούς οι οποίοι είχαν ασφαλιστικό δεσμό με το ΤΣΕΑΠΣΟ την 31 Εβδόμου του 2007 δεν ασφαλίζονται με βαρέα ένσημα, αφού οι διατάξεις του ΤΣΕΑΠΣΟ δεν προβλέπουν ασφάλιση σε βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ενώ αντίθετα, οι νέοι ασφαλισμένοι των συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και οι παλιοί, οι οποίοι δεν είχαν ασφαλιστικό δεσμό με το Ταμείο κατά την ημερομηνία ένταξής τους στο ΙΚΑ, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, του τέος ΙΚΑ, και ασφαλίζονται με βαρέα ένσημα, εφόσον φυσικά απασχολούνται σε εργασία που καλύπτεται από τον κανονισμό βαρέων ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Ρωτάμε λοιπόν, τι μέτρα και ποια νομοθετική ρύθμιση προτίθεται να πάρετε ώστε να υπαχθούν αναδρομικά στον κανονισμό των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και οι ασφαλισμένοι με έναρξη ασφαλιστικού βίου πριν την 1/1/1993, δηλαδή οι παλιοί ασφαλισμένοι στο ΤΣΕΑΠΣΟ, εφόσον απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες που εντάσσονται στον κανονισμό βαρέων ανθυγιεινών, με την πρόβλεψη φυσικά της ανάλογης αύξησης χωρών του κλάδου κύριας και επικουρικής ασφάλισης, προκειμένου να ισοσταθμιστούν με τις αντίστοιχες εισφορές των βαρέων ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Έξαρχο. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υφυπουργέ, 3 λεπτά για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Έξαρχε, όπως αναφέρετε και εσείς στην επίκαιρη ερώτησή σας, ο κλάδος σύνταξης του πρώην Ταμείου Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιρισμών και Οργανώσεων, ΤΣΕΑΠΣΟ, θα μου επιτρέψετε σε όλη την υπόλοιπη ομιλία μου, θα το λέω το πρώην Ταμείο, αλλά αυτό εννοώ. Εντάχθηκε στον κλάδο σύνταξης του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ από την 1/8 του 2007 με την υπαριθμό 17.105 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του νόμου 3029 του 2022.
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, οι ήδη ασφαλισμένοι στο πρώην ταμείο, κατά την ημερομηνία ένδειξης στο πρώην ΙΚΑ ΕΤΑ, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους από τις καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου πρώην ταμείου, όπως ίσχυαν μετά τον νόμο 2084 του 1992, ενώ μετά την ένταξη προσλαμβανόμενοι σε εργασίες ασφαλιστές στο πρώην ταμείο, οι λεγόμενοι νέοι εργαζόμενοι διέπονται από την νομοθεσία του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑ. Αυτά εδώ που είπατε κι εσείς στην πρωτολογία σας. Μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου της παραγράφου 16 του άρθρου 61 του νόμου 4277 του 14, ορίστηκε ότι ασφαλισμένοι που μέχρι τις 31 Εβδόμου του 2007 είχαν ασφαλιστικό δεσμό με το πρώην ταμείο για απασχολήσεις τους από 1-8 του 2007 και μετά σε συνεταιριστικές οργανώσεις, θα ασφαλίζονται και θα συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του πρώην ταμείου επίσης. Κατ' εφαρμογή των ανωτέρων διατάξεων, λοιπόν, έχουμε δύο κατηγορίες απασχολουμένων σε γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Στην πρώτη, έχουμε όσους έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1η-1η 1993, αυτοί είναι οι λεγόμενοι νέοι ασφαλισμένοι, και οι οποίοι κατά την ημερομηνία της ένταξης του κλάδου κύριας σύνταξης του πρώην ταμείου στο πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ, δηλαδή την 1η-8η του 2007, ήταν ασφαλισμένοι σε αυτόν, καθώς και όσους αναλαμβάνουν εργασία σε συνεταιριστικές οργανώσεις από την ένταξη και εφεξής. Τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ και διέπονται από την νομοθεσία του. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά απασχολούνται μετά την ημερομηνία της ένταξης σε περιοριστικά οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις περιβαραίων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, εργασίες ή ειδικότητες, τότε καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές προς αυξημένες πάντα ασφαλιστικές εισφορές. Και ως εκ τούτου δύναται να συνταξιοδοτούνται με τις ισχύουσες προϋποθέσεις των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι παλιοί ασφαλισμένοι πριν από 31 Δεκάτου του 1992 και ήδη ασφαλισμένοι στο πρώην ταμείο πριν από την ένταξη του ταμείου στο πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ, καθώς και όσοι αναλαμβάνουν εργασία σε συνεταιριστικές οργανώσεις μετά την 1η-8η του 2007, αλλά είχαν στο παρελθόν ασφαλιστικό δεσμό με τον πρώην φορέα. Αυτοί υπήκθησαν μεν στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, όχι όμως και στον κανονισμό περιβαραίων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και κατά συνέπεια δεν κατέβαλαν τις προβλεπόμενες αυξημένες εισφορές. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του εντασσόμενου ταμείου που ήταν ευνοϊκότερες από αυτές του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Μάλιστα, στο άρθρο 2 της κοινής υπουργικής απόφασης, ένταξη του πρώην ταμείου, προβλέπεται για τους παλαιούς ασφαλισμένους σταδιακή προσαρμογή των ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζόμενου, δηλαδή και οι εισφορές αυτές ήταν χαμηλότερες από ό,τι κατέβαλαν στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, και έως ότου φτάσουν κάποια στιγμή να εξισωθούν με αυτές του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Κατόπιν αυτών, και επειδή οι καταστατικές διατάξεις του πρώην ταμείου δεν περιλαμβάνουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για ΒΑΕ, δεν είναι δυνατή η συνταξιοδότηση των ανωτέρων προσώπων με τις διατάξεις περί ΒΑΕ. Άλλωστε, ουδέποτε ασφαλίστηκαν με βάση τον κανονισμό βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και ουδέποτε κατέβαλαν τις προβλεπόμενες αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υφυπουργό. Παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ναι, κύριε Υπουργέ, τον ξέρουμε τον νόμο. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε να κάνουμε ακριβώς αυτή την ερώτηση. Κάτω φυσικά από την απέτηση των ίδιων των εργαζόμενων, για να γίνει γνωστή, στην περίπτωση που δεν το γνωρίζατε, ότι εδώ υπάρχει μία συγκεκριμένη αδικία σε βάρος συγκεκριμένων εργαζόμενων και η οποία θα πρέπει να διορθωθεί, γιατί μιλάμε για αδικία. Γιατί μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά, δουλεύουν τις ίδιες ώρες, δουλεύουν στον ίδιο χώρο και οι μεν ασφαλίζονται με βαρέα ανθυγιεινά ένσημα και οι δε όχι. Και ιδιαίτερα οι παλιοί εργαζόμενοι. Μιλάμε για εργαζόμενους, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, που δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω της φύσης της δουλειάς, κυρίως τα πτηνοσφαγεία, με σταθερή θερμοκρασία 4 βαθμούς Κελσίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που η δουλειά τους επιβάλλει να σηκώνουν καθημερινά βάρη, ωράρια που αρχίζουν στις 1, στις 3, στις 5 το πρωί, πολλές φορές ξεπερνάνε κατά πολύ και το 8ωρο και 10 και 12 ώρες. Και φυσικά η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των εργαζόμενων και ιδιαίτερα των γυναικών μετά από κάποια χρόνια υποφέρει από ημιοσχελιστικές παθήσεις, οι δε γυναίκες επιπλέον και από γυναικολογικά προβλήματα λόγω της φύσης της δουλειάς. Πολλές εργάτριες αναγκάζονται και έχουν αναγκαστεί να φύγουν με μειωμένη σύνταξη γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, ουσιαστικά δηλαδή σπαταλώντας τους σκόπους μιας ζωής για να πάρουν τρήματα σαν σύνταξη. Μπορεί να μην τα γνωρίζετε αυτά.
Όμως γι' αυτό είμαστε εδώ, για να κάνουμε αυτήν την συζήτηση. Μπορεί να μην έχετε δει εργάτριες και εργάτες στο σκόλασμα της βάρδιας, που πραγματικά μπορεί να φεύγουν με το κεφάλι ψηλά, αλλά σακατεμένοι, γιατί έτσι είναι οι εργάτες. Και εσείς ουσιαστικά τι τους λέτε? Ότι με βάση τον νόμο θα πάτε να δουλέψετε ως τα 67. Κύριε Υπουργέ, δεν αντέχουν να δουλέψουν στα 67 αυτές οι γυναίκες. Δεν αντέχουν. Δηλαδή, δεν είναι υπερβολή να πούμε δηλαδή δουλειά όποιος αντέξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, χωρίς καμία απολύτως υπερβολή. Τώρα, αν δεν υπάρχουν τρόποι ή αν δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι σύνταξη κανονικά 5 χρόνια πριν, όπως οι συνάδελφοί τους, μιας και τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι και της μόδας τώρα τελευταία, εμείς λέμε ότι υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν, να μην πούμε νούμερα, και στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, που χρόνια τώρα από τον Ιδρώτα και το αίμα αυτών των εργαζομένων έχουν κυριολεκτικά θησαυρίσει και από πάνω και εσείς τους επιδοτείτε. Τελευταία είναι και προκλητικό δηλαδή, γιατί τελευταία μέχρι πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε 12 εκατομμύρια ευρώ νέα επένδυση. Και αν δεν υπάρχουν για αυτούς, υπάρχουν όμως για τους βιομηχανούς, υπάρχουν για τους σούπερ μαρκετάδες τα 11 δισεκατομμύρια, υπάρχουν τα αφορολόγητα πετρέλαια για τους εφοπλιστές και όχι για τους αγρότες, υπάρχουν τα 3,5 δις για τους τραπεζίτες κέρδη που ξεσπιτώνουν τον κόσμο και εκδέρνουν το λαό. Άρα λοιπόν, αυτό πρέπει να διορθωθεί, κύριε Υπουργέ. Εκτός και αν επιμείνετε σε αυτό, τότε υποχρεωτικά θα πούμε ότι αυτή είναι η πολιτική σας. Και ότι οι εργάτες εδώ μέσα, σε αυτήν την αίθουσα, δεν πρόκειται να βρουν το δίκιο τους. Το δίκιο τους θα το βρουν και θα το διεκδικήσουν με τον αγώνα τους. Με αφετηρία και με πρώτο σταθμό την απεργία στις 28 του μήνα, που πραγματικά θα είναι η απάντηση σε αυτούς τους νόμους που τους αναγκάζουν να δουλεύουν στα βαθιά γεράματα και πολλοί να μην τα καταφέρουν, γιατί ενδεχομένως και πολλοί από αυτούς, και δεν είναι υπερβολή, να φύγουν διαφορετικά από εκεί μέσα, όχι όρθιοι.